πτυχίο αντιστήξεως και πτυχίο Μπούκα. Φίτησε επίσης και στη σχολή μονοδίας του Οδείου Αθηνών φωνητική μουσική με υποτροφία της μνήμης Γεωργίου Νάθου και Αλεξάνδρας Τριάντου. Το Σεπτέμβριο του 1979 διορίζεται ως καθηγητής της μουσικής στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπηρετεί μέχρι και 31 Μαρτίου του 2003, όπου και παίρνει σύνταξη από το κράτος. Στον εκκλησιαστικό χώρο υπηρέτησε ως πρωτοψάλτης σε ιερούς ναούς των Αθηνών, αφού προηγουμένως υπήρξε επί σειρά ετών βασικός στέλεχος του δεξιού χορού του Ιερού Καθεδρικού Ναού Μητροπόλεως Αθηνών, κοντά στο μεγάλο του δάσκαλο και πρωτοψάλτη Σπυρίδων Περισσέρη. Από το Μάρτιο του 1992 διορίζεται από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ ως λαμπαδάριος, αριστερός ιεροψάλτης του Ιερού Καθεδρικού Ναού Μητροπόλεως Αθηνών. Μετά το θάνατο του αείμνηστου προκατόχου του Ευάγγελου Τσελά και από τον Αύγουστο του 1998 διορίζεται ως μυαλός του. Επίσης από τον Οκτώβριο του 1999 είναι μέλος της Επιτροπής Ακροάσεων Ιεροψαλτών. Συγκρότησε υποδειγματικά μουσικά σύνολα με τα οποία συμμετείχε σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις διαφόρων φορέων, σχολικών και μη, όπου υπηρετούσε ως καθηγητής μουσικής και κυρίως στο 20ο Γυμνάσιο Αθηνών. Μελοποίησε και εξέδωσε τον ιερό παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Κωνσταντινίσης Παγκαίου. Επίσης έχει εκδώσει 2 CD. Τέλος, ο Απόστολος Παπαδόπουλος κλήθηκε τον Ιούνιο του 2012 από το διάσημο πιανίστα, διευθυντή και πρόεδρο συνάμα του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Οδείου Αθηνών, αείμνηστο Άρη Γαρουφαλή, να αναλάβει υπεύθυνα τη διδασκαλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής στις ανώτερες τάξεις της επισήμου σχολής της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής του κράτους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαδόπουλο που μας τιμά σήμερα και ένα δυνατό χειροκρότημα. Παρακαλούμε τον κύριο Λίσελη, δήμαρχο Προσοτσάνης, να κάνει την απονομή. Κύριε Παπαδόπουλο. Αρχηγέτης Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου μας, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, δεσιμότατε Παπαγιώργη, έπρεπε από εσάς να αρχίσω, αλλά τώρα σας είδα. Η σεμνότητά σας πάντοτε σας κρατάει από πίσω. Κύριε Πρόεδρε των Κοκκινογείων, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Τοπικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, η βράβευση του κυρίου Παπαδόπουλου αποδεικνύει ακόμη μία φορά τη μεγάλη δυναμική που έχουν οι εκτός του Δήμου μας δημότες και εν προκειμένου οι κοκκινογιώτες εκτός Κοκκινογείου. Ξέρετε ότι ο πληθυσμός του Δήμου μας είναι υπερδιπλάσιος αν μετρήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εκτός των ορίων του Δήμου, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καθώς και στο εξωτερικό. Αυτό που εμείς ζητούμε από αυτούς τους διακεκριμένους ανθρώπους που όπου βρίσκονται με τη ζωή τους, με τη στάση τους, με τη λειτουργία τους, τιμούν την πατρίδα την ιδιαίτερη. Ο κ. Παπαδόπουλος τιμά τα Κοκκινόγεια σήμερα και όλοι καμαρώνουμε για αυτό το άξιο παιδί των Κοκκινογείων του Δήμου μας. Θέλουμε από αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν να έχουν στην άκρη του μυαλού τους την ιδιαίτερη τους πατρίδα. Και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έξω από την ίδια τους τη ζωή και έξω από την ίδια τους τη δραστηριότητα,
να δώσουν ένα κομμάτι βοήθειας σε αυτόν τον τόπο. Εμείς καμαρώνουμε, εμείς περηφανευόμαστε. Και δύο λόγια για τις πανηγυρικές μας εκδηλώσεις. Θα πω ότι το μεγάλο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου μας συνεχίζεται με τις τριήμερες εκδηλώσεις της πανήγυρης της Αγίας Κυριακής εδώ στα Κοκκινόγια. Χαιρόμαστε, στηρίζουμε τις πανηγυρικές εκδηλώσεις και βλέπουμε ότι στηρίζετε κι εσείς, γιατί ακριβώς αυτές είναι η εκτόνωση του λαού σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, ας καμαρώσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ βαθύτατα, κύριε αξιότιμη κυρία Δήμαρχε. Ερεσιμολογιότατε, Πάτερ Γεώργιε, Γενική Αρχιερική Επίτροπε της Ιεράς Μητροπόλεως Συχνών Κοινευροκοπίου. Εντιμότατε, κύριε Δήμαρχε. Εντιμότατε, κύριε πρώην Δήμαρχε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας των Κοκκινογίων. Αξιότιμοι κύριοι κύριοι Πρόεδροι του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινογίων και του Ποδοσφαιρικού Συνάμα Συλλόγου των Κοκκινογίων. Αγαπητές μου συγχωριανές και αγαπητοί μου συγχωριανοί. Επιθυμώ να πιστέψετε πως σπάνια στη ζωή μου βρέθηκα σε τόση δύσκολη θέση όπως η απόψινή. Δύσκολη στο να βρω τα κατάλληλα λόγια για να ευχαριστήσω όλους εσάς που με τιμάτε με την παρουσία σας, αλλά και ειδικότερα τους παράγοντες αυτού τούτου του χωριού μας των Κοκκινογίων Δράμας, που είχαν την ευγενή ιδέα να με καλέσουν στην απόψινή, σεμνή, τιμητική εκδήλωση αγάπης προς το πρόσωπό μου. Σήμερα Κυριακή 7 Ιουλίου 2013, που η Εκκλησία μας τιμά και γεραίρει την Αγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακή. Να γνωρίζετε πως είμαι και εγώ ένας από σας, έστω και αν μέχρι τα 16 μου χρόνια έζησα σε άλλο χωριό του νομού μας, λόγω των διαφόρων συγκυριών και γεγονότων που προέκυψαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως η ευγνωμοσύνη μου στους αείμνηστους θετούς μου γονείς, τον Κυριάκο Κυριακίδη και την Κυριακή Τριανταφυλλίδου Κυριακίδου από το κατάφυτο της περιφερίας κάτω Νευροκοπίου Δράμας, είναι και θα είναι αιωνία. Η στοργή και η φροντίδα που έδωσαν σε μένα από τη βρεφική μου ηλικία ως και στην ηλικία των 16 ετών ήταν υποδειγματική, παρά τα πενιχρά μέσα διαβιώσεώς τους. Ας είναι η μνήμη τους αιωνία. Θα ήταν παράληψης να μην αναφερθώ και στους κατά σάρκα συγγενείς μου και πρώτα απ' όλα στον αείμνηστο παππού μου Χρήστο Παπαδόπουλο, στη γιαγιά μου Σαββατό, που καταδιωγμένη από τα πάτρια εδάφη του Πόντου ήρθαν και εγκαταβίωσαν εδώ στο χωριό μας τα Κοκκινόγια μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922, για να δημιουργήσουν νέα οικογένεια και νέο υποστατικό. Απέκτησαν 4 παιδιά σε διάστημα 10 ετών από το 1925 έως και το 1935. Το πρώτο τους παιδί ήταν ο κατασάρκα πατέρας μου Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Τα άλλα 3 αδέρφια του, δηλαδή οι θείοι μου, ήσαν οι 2 ιερωμένοι, ο πατήρ Κωνσταντίνος και ο πατήρ Ιπποκράτης Παπαδόπουλος και ο 4ος ο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Ας ευχηθούμε λοιπόν οι ψυχές τους να είναι αναπαυμένες στην αγκαλιά του Θεού, που είναι ο εξουσιαστής της ζωής και του θανάτου.
Ολόθερμες ευχαριστίες απευθύνω στους δύο εκλεκτούς μου συνεργάτες, τον κύριο Γεώργιο Τούνα και τον κύριο Ευθύμιο Κασιόλα, που είχαν την ευγενή καλοσύνη να έρθουν από την Αθήνα για να παραστούν στην απόψινή τιμητική εκδήλωση, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό μου. Επίσης, η σύζυγός μου Σωτηρία ζητά από όλους εσάς συγγνώμη για την απουσία της, διότι βρίσκεται στην ίσο μήλο των Κυκλάδων συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις των κατακομβών της νήσου που διεξάγονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Διαβιβάζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συντελεστές της εμείς αυτής τιμητικής εκδηλώσεως. Τελειώνοντας το σύντομο αυτό λόγο μου, θα ήθελα ολόψυχα να ευχηθώ σε όλους εσάς, τις αγαπητές μου συγχωριανές, τους αγαπητούς μου συγχωριανούς και φυσικά ιδιαίτερα στους αγαπητούς συντελεστές της τιμητικής αυτής εκδηλώσεως, να χαρίζει ο Κύριος μας και Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και της Αγίας σήμερα εορταζομένης Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με το Ποντιακό Σύλλογο από την Κοσοτσάρη, ο Πόντος. Θα μας χορέψει ο Μαλ. Έχουμε και μια δεύτερη βράβευση, τον κύριο Νίκο Ιωαννίδη, υδρονομέα του χωριού μας τα Κοκκινόγια πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Νίκο. Ο κύριος Λευθέρης Κινατζίδης, πρόεδρος της κοινότητας Κοκκινόγιο, θα κάνει τη βράβευση. Two!